13 Δεκεμβρίου 1943, Ελλάδα. Οι ναζιστικές δυνάμεις κατοχής ξεπέρασαν την ημέρα αυτή των εαυτών τους σε θηριωδία και απανθρωπιά, εξοντώνοντας το σύνολο σχεδόν του ανδρικού πληθυσμού των Καλαβρίτων. Εξοργισμένοι από τα πλήγματα που δέχονταν κάθε τόσο από τον ελληνικό λαό, ο οποίος κάθε άλλο παραδιάθεση για υποταγή έδειχνε, οι κατακτητές, αδυνατώντας να συλλάβουν τους δράστες, ξεσπούσαν την οργή τους στον άμαχο πληθυσμό. Στις 13 Δεκεμβρίου του 1943 ήταν η σειρά των κατοίκων των Καλαβρίτων να γνωρίσουν την βαναυσότητα και την ομότητα των Ναζί. Ξυπνώντας το πρωινό εκείνο του Δεκεμβρίου, οι κάτοικοι της πόλης βρέθηκαν περικυκλωμένοι από χιτλερικά στρατεύματα. Ο επικεφαλής των ναζιστικών δυνάμεων διέταξε τον πληθυσμό της ελληνικής πόλης να συγκεντρωθεί στην πλατεία. Στη συνέχεια, οι Γερμανοί ξεχώρισαν τις γυναίκες από τους άνδρες ανεξαρτήτως ηλικίας, τους οποίους και έκλεισαν στο σχολείο. Εκεί δολοφονήθηκαν λίγο αργότερα 1.200 άτομα. Η θηριωδία των Ναζί ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Δεν λυπήθηκαν ούτε τα ανήλικα παιδιά, ούτε καν τα βρέφη. Σχεδόν όλος ο ανδρικός πληθυσμός των Καλαβρίτων σφαγιάστηκε χωρίς τον παραμικρό ίκτο το πρωινό της 13ης Δεκεμβρίου του 1943. Ήταν μία από τις μεθόδους με τις οποίες ο Άντολφ Χίτλερ φιλοδοξούσε να επιβάλλει στον κόσμο τη νέα τάξη πραγμάτων. Πολύ σύντομα όμως, ο επίδοξος κοσμοκράτορας αντιλήφθηκε ότι τα σχέδια και τα όνειρά του έμελε να μείνουν απραγματοποιητά. Το αίμα των εκατομμυρίων αθώων θυμάτων του έπνιξε τον ίδιο και το Τρίτο Ράιχ, με το οποίο ο Φίρερ φιλοδοξούσε να κυριεύσει όλο τον κόσμο. Και τον 13 Δεκεμβρίου 1939, Ατλαντικός ωκεανός. Η αυτοκαταστροφή του Graf Spee, ενός από τα μεγαλύτερα πλοία του πολεμικού ναυτικού της Γερμανίας, υπήρξε μεγάλη ηθική νίκη για τη Βρετανία στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το εκτοπίσματος 10.000 τόνων Graf Spee, που ήταν το καμάρι του πολεμικού ναυτικού της Γερμανικής Αυτοκρατορίας, αποτελούσε σοβαρότατη απειλή για τα πλοία των συμμαχικών δυνάμεων και το Βρετανικό ναυτικό προσπαθούσε με κάθε τρόπο να εξουδετερώσει τη δράση του. Το Δεκέμβριο του 1939, μετά από πολλές και σκληρές αναμετρήσεις με πλοία των συμμαχικών δυνάμεων, το Graf Spee είχε βρει καταφύγιο στο Μοντεβιδέο. Την ίδια στιγμή, οι ισχυρές δυνάμεις του Βρετανικού ναυτικού είχαν αναπτυχθεί έξω από τα χωρικά ύδατα της Ουρουγουάης, περιμένοντας υπομονετικά την έξοδο του γερμανικού πολεμικού πλοίου. Για άγνωστη μέχρι και σήμερα αιτία, ο κυβερνήτης του Graf Spee, Hans Langstroth, αντί να αναμετρηθεί με τις Βρετανικές δυνάμεις, προτίμησε να ανατινάξει το τεράστιο πλοίο, οδηγώντας το στα ύδατα του ποταμού Πλέιτ, που αποτελεί το φυσικό σύνορο μεταξύ Ουρουγουάης και Αργεντινής. Την ώρα που το υπερήφανο πολεμικό πλοίο βυθιζόταν φλεγόμενο απ' άκρη σ' άκρη, αβοήθητο στα ύδατα του ποταμού Πλέιτ, ο κυβερνήτης Λάγκστορφ έθεσε τέλος στη ζωή του. 13 Δεκεμβρίου 1956, Ουγγαρία. Ελάχιστους μήνες μετά την αιματηρή καταστολή της Λαϊκής Επανάστασης στη Βουδαπέστη εκ μέρους των Σοβιετικών δυνάμεων, η Αμερικανική κυβέρνηση απέδειξε εμπράκτως τον ενδιαφέρον της για το δράμα του δοκιμαζόμενου Ουγγρικού λαού. Στις 13 Δεκεμβρίου του 1956, και ενώ στους δρόμους της πανέμορφης Βουδαπέστης ήσαν ακόμα φανερά τα σημάδια που άφησαν οι επίστριες των Σοβιετικών τάγκς, η Ουάσιγκτον εγκατέστησε αερογέφυρα για τη μεταφορά 10.000 Ούγγρων προσφύγων από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες. 13 Δεκεμβρίου 1970, Νότιος Αμερική. Περισσότερα από 300 άτομα έχασαν τη ζωή τους στο Νότιο Περού από τον ισχυρότατο σεισμό και τις αρκετές μετασεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν στη χώρα 4 ημέρες νωρίτερα. Ο εγκέλαδος που έπληκε το Περού για δεύτερη φορά μέσα στο ίδιο έτος προκάλεσε σοβαρότατες καταστροφές στη χώρα και οι ταλέποροι κάτοικοι προσπαθούσαν να περισσώσουν ό,τι μπορούσαν από τα υπάρχοντά τους. 13 Δεκεμβρίου 1972, Παρίσι. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των διπλωματικών διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεών τους, οι πολιτικοί και οι διπλωμάτες ποτέ δεν παραλείπουν να χαρίσουν ένα πλατή χαμόγελο στους δημοσιογράφους. Έτσι συνέβη και στις 13 Δεκεμβρίου του 1972 στο Παρίσι, όπου ευρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος της Ουάσιγκτον, Χένρι Κίσιγκερ, για διαβουλεύσεις με εκπροσώπους του Βορείου Βιετνάμ. Παρά τις έντονες επικρίσεις που δεχόταν η Αμερικανική κυβέρνηση για την ανάμειξή της στον πολύχρονο και σκληρό πόλεμο στο Βιετνάμ, ο Χένρι Κίσιγκερ, καθώς ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον για να ενημερώσει τον πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον για την έκφραση των συνομιλιών του, δεν παρέλειψε να μοιράσει αφιδώς πλατιά χαμόγελα στους εκατοντάδες δημοσιογράφους, οι οποίοι είχαν γίνει κυριολεκτικώς σκιά τους στη διάρκεια της παραμονής τους στην πόλη του Φωτός. 13 Δεκεμβρίου 1933, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Χιλιάδες κοπέλες από όλες σχεδόν τις πόλεις της χώρας συνέραν στη Μητρόπολη του Κινηματογράφου, το λαμπερό και μαγευτικό Χόλιγουντ, έχοντας ένα και μοναδικό όνειρο: να τις προσέξει κάποιος σπουδαίος σκηνοθέτης και να τις κάνει πρωταγωνίστριες σε μια μεγάλη παραγωγή.
Με τον σκοπό αυτό, οι νεαρές και όμορφες κοπέλες στείνονταν πολλές φορές από το πρωί ως το βράδυ σε αίθουσες ακροάσεων, φόραγαν το καλύτερό τους χαμόγελο και κάνοντας κρυφά μια ευχή παρουσιάζονταν στο σκηνοθέτη ή τον κινηματογραφικό παραγωγό. Εκτός από λίγες περιπτώσεις, κατά γενικό κανόνα, οι περισσότερες κοπέλες επέστρεφαν στα σπίτια τους χωρίς να καταφέρουν να ξεχωρίσουν από το πλήθος των ανώνυμων και φιλόδοξων υπάρξεων. Οι πιο πολλές βέβαια δεν απογοητεύονταν. Συνέχιζαν το κυνήγι της δόξας και της φήμης, χτυπώντας άλλες πόρτες έως ότου τις προσέξουν ή ώσπου να καταλάβουν πως έπρεπε να προσγειωθούν στην πεζή πραγματικότητα. Τα φώτα της ράμπας δεν ταιριάζουν, ευτυχώς ή δυστυχώς, σε όλους. 13 Δεκεμβρίου 1976, Ηνωμένες Πολιτείες. Η λαμπρή Αμερικανίδα τενίστρια Chris Everton εκηρύχθη την ημέρα αυτή καλύτερη αθλήτρια της χρονιάς. Στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, την οποία παρεχώρησε αμέσως μετά την τιμητική διάκριση, η Chris Everton δήλωσε ότι η επιτυχία της οφείλεται στην αποφασιστικότητά της να δεσπόζει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Αργότερα, βέβαια, τα πρωτεία της απέσπασε η αιώνια αντίπαλός της στα κόρτ, η φοβερή Τσεχοσλοβάκα Μαρτίνα Ναβραθιλόβα, η οποία επί μακρά σειρά ετών ήταν αίτητη. Σήμερα η Chris Everton στο πλευρό του δεύτερου συζύγου της και έχοντας την αγκαλιά της τον μικρό γιο της έχει συνειδητοποιήσει πως οι νίκες δεν είναι το παν στη ζωή του ανθρώπου, έστω και αν είναι πρωταθλητής.